this road might carry and take me. I wonder how this load might. Πήρα 3 ψήφους. Δικαίως με ψηφίσανε. Ο καθένας έχει δικιά του κρίση και μπορεί να κινείται όπως θέλει προφανώς. Βέβαια, χθες σίγουρα δεν έφταιξα εγώ που χάσαμε, γιατί χάσαμε 13, οπότε ήταν συνολικό το πρόβλημα. Και αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι καλά κάναν και με ψηφίσανε χθες, γιατί δεν έπαιξα. Χθες είχα σοβαρό θέμα, δεν μπορούσε να ανοίξει το μάτι μου, δεν μπορούσα να εστιάσω, ζαλιζόμουν, υπήρχε σοβαρό, πολύ σοβαρό θέμα από το δηλητήριο αυτή τη φύκα. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι έτσι μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω κακοπροαίρετοι, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος και προσπαθούσαν να με διαβάλουν και να μου ρίξουν λάσπη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Για το συνολικό, παιδιά, το συνολικό τελείωσε αυτό. Το είχα δηλώσει εγώ, ας πούμε, ότι είχα κάποιο θέμα. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει ανάκαμψη. Το ότι πετάγονται κάποιοι από την άλλη ομάδα και λένε για την κάμψη που έχουν, το έχουν ακούσει από μένα, αυτό είναι λίγο περίεργο. Γιατί εγώ είπα ότι έχω κάμψη όταν την είχα. Ο Νικόλας τον τελευταίο καιρό δεν είναι όσο μάχημος ήταν πιο παλιά. Έχει πέσει δηλαδή ενώ αγωνιστικά λίγο, έχει κάνει μια καμπή. Πλέον. Και νιώθω δυνατός και είμαι δυνατός και προχωράμε. Τώρα το πάνε έτσι σκηνή κορδόνι είναι λίγο αστείο, βέβαια, και φαίνεται. Δεν μου δικαιολογείσαι. Χάσαμε εξαιτία σου. Επειδή ο Αγόρου ήταν στο γιατρό. Χάσαμε εξαιτία σου. Το σκορ ήταν 13. Πού είναι οι υπόλοιποι πόντοι? Μην κοιτάτε πάνω στα λόγια που είχα πει εγώ να πατήσετε, γιατί ακολουθείτε μια συγκεκριμένη δική σας πολιτική. Γιατί μπορεί να θέλετε να βγάλετε κάποιον δυνατό ή κάτι βλέπετε, π.χ. σε μένα ή στον οποιονδήποτε. Το θέμα είναι να το παίζουμε τίμια και όχι λίγο περίεργα το παιχνίδι. Γιατί προφανώς το δέντρο με τον καρπό θα πειράξει κάποιος. Θα πειράξει το δέντρο που δεν έχει κάποιος καρπό. Χωρίς να είναι εγωιστικό αυτό. Προφανώς είναι ξεκάθαρο. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό.